Βασίλη, είμαστε στο Γιατί Κουλέ. Από εδώ ξεκινάνε όλα σε κάθε παιχνίδι. Και θα ήταν ωραίο να μας δώσει λίγο άρωμα πώς είναι οι ώρες σας των ποδοσφαιριστών με το τεχνικό team λίγες ώρες πριν από τα παιχνίδια. Εντάξει, έχουμε πάντα τον ίδιο στόχο μέσα από τα αποδυτήρια, από την ώρα που ερχόμαστε στο γήπεδο, να κερδίσουμε. Η προέλευση του κόσμου είναι σχετικά νωρίς, γιατί από την ώρα που βγαίνουμε για ζέσταμα είναι στις κερκίδες. Εντάξει, έχει δημιουργηθεί ένα τέλειο κλίμα εδώ στο Γιατί Κουλέ και νομίζω βγαίνει και στο γήπεδο αυτό αγωνιστικά. Από την προηγούμενη φορά που φορούσες τη φανέλα του Όφη έχουν αλλάξει πολλά. Εσύ τι διαφορές εντόπισες με την επιστροφή σου? Σίγουρα έχουν αλλάξει πολλά και ξεκινάνε όλα από τις εγκαταστάσεις στο Βαρδινογιάννη, το οποίο είδα διαφορές μέσα στα αποδυτήρια. Έχουν φτιαχτεί μέσα τα αποδυτήρια, το κέντρο αποκατάστασης. Εντάξει, είναι... νομίζω ότι ο προπονητής έχει κάνει μεγάλες αλλαγές στο γήπεδο, ώστε ο ποδοσφαιριστής που έρχεται ώστε να κάνει προπόνηση να είναι και χαρούμενος και ευχαριστημένος και να έχει και αυτά που χρειάζεται ένα προπονητικό κέντρο. Πάμε λίγο στο μάτς του Σαββάτου με τον Νεκροτέλη. Είναι τρίτο λεπτό, δείχνει το ρολόι. Το σκόρ είναι 0-2 ήδη. Εκείνη τη στιγμή τι περνάει από το μυαλό σου? Εκείνη τη στιγμή νομίζω δεν το συνειδητοποίησε κανένας ότι ήταν 0-2. Γιατί όπως λες, μέσα σε 3 λεπτά γίνανε 2 φάσεις και δεχτήκαμε 2 πολύ γρήγορα γκολ. Που και το δεύτερο πιστεύω ήταν πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Νεκροτέλης. Ευτυχώς για εμάς ήταν πολύ άμεση η απάντηση. Μόλις το 5 έγινε το 1-2 και νομίζω από εκεί και με την όθηση και του κόσμου αλλά και η ψυχολογία μας γρήγορα ισορρόπησε και δεν είχαμε αυτή την παγωμάρα που είχαμε στην αρχή. Πιστεύαμε ότι θα γίνει και η ανατροπή. Εσύ βάζεις 2 γκολ πριν συμπληρωθεί το 20 λεπτό. Είναι θέμα πίστης εκείνη τη στιγμή? Βέβαια το πρώτο όπως είπες έρχεται νωρίς. Νομίζω είναι πραγματικά είναι άμεση η αντίδραση, όχι μόνο προσωπικά αλλά από όλη την ομάδα και νομίζω και ο κόσμος το που μπήκε το πρώτο γκολ το δικό μας υπήρχε τεράστια όθηση και από τις κερκίδες. Νομίζω ένα σύνολο από όλα αυτά τα γεγονότα μας φέραν στα ίσα το παιχνίδι άμεσα. Και στο δεύτερο ακόμα γκολ του Εργοτέλη, βέβαια, ειδικά από την εξέδρα των οργανωμένων, υπήρχε στήριξη. Η ενθάρρυνση ήταν το ίδιο δυναμική, παρότι ήσασταν ήδη πίσω στο σκορ. Νομίζω ότι το κατάλαβε και ο κόσμος ότι η εικόνα 3 λεπτών δεν ήταν αυτό που περιμέναμε εμείς. Οπότε δεν νομίζω ότι σωστά αντέδρασε και ο κόσμος. Αυτό χρειαζόμασταν κι εμείς και νομίζω το δικαιώσαμε. Για άλλη μια φορά, εσύ αγωνίστηκες κόντρα στην παλιά ομάδα, στον Εργοτέλη, αγωνίστηκες για 3 χρόνια. Ναι, και όπως και στις αρχές που παίζαμε Super League που ήμουν στον Όφη και παίζαμε αντίπαλοι, έτσι και ανταμώσαμε και στη Football League. Εντάξει, για μένα έχω πει ότι ο Εργοτέλης ήταν το ξεκίνημα της καριέρας μου, από εκεί πήρα μια μεγάλη μεταγραφή. Εντάξει, υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα και για τον Εργοτέλη, αν και έχουν περάσει και πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι κάτι θα με αγγίζει σε αυτά τα παιχνίδια όταν θα είμαστε αντίπαλοι. Το κεφάλαιο Όφη όμως, τι σημαίνει για σένα? Το κεφάλαιο Όφη για μένα καθημερινά γράφει και κάτι καινούριο. Συνολικά είναι ο 4ος χρόνος στην ομάδα. Νομίζω ότι έχει φανεί κιόλας ότι έχω δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα, με αυτό το γήπεδο, με τον κόσμο, με το μέρος. Υπάρχουν πολλά θετικά πράγματα για μένα και νομίζω ότι με ευνοούν πάρα πολύ. Κάνεις φέτος μια εξαιρετική σεζόν. 8 γκολ, assist στο ενεργητικό σου μέχρι τώρα. Θεωρείς ότι είναι μια δική σου προσωπική απάντηση? Εννοείται. Για μένα ήταν ένα μεγάλο στοίχημα η φετινή χρονιά. Εκτός ότι ο στόχος ήταν η άνοδος, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει, έφυγα κάπως περίεργα από τη Λάρισα μετά από την πρώτη αγωνιστική το τέλη Αυγούστου και η τύχη ήταν να έρθω εδώ πάλι, έστω και την τελευταία μέρα των μεταγραφών του Σεπτεμβρίου. Για μένα ξεκίνησε ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μου,
και νομίζω από τα μισά του πρώτου γύρου και μετά άρχισα να βρίσκω και τα πατήματά μου και τον εαυτό μου και να ανεβαίνω συνέχεια σε κάθε αγώνα. Όφηνε στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με τον Άρη στο συν 10 πλέον από την Παναχαϊκή και ο στόχος της ανόδου δείχνει να είναι πολύ κοντά πλέον. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ κοντά ώστε να πετύχουμε το στόχο που βάλαμε το καλοκαίρι σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με πολλά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες, είμαστε πάρα πολύ κοντά. Έχουμε ένα σερί τώρα από αρκετά δύσκολα παιχνίδια, δηλαδή πάρα πολλά ντέρμπι. Έχουμε πάρει ένα πολύ καλό προβάδισμα, θα έλεγα, από την τρίτη ομάδα ουσιαστικά που μας κυνηγούσε σε όλο το πρωτάθλημα, είτε είμαστε εμείς από κάτω. Και νομίζω ότι με την ψυχολογία που έχουμε αυτή τη στιγμή θα τα καταφέρουμε, αν όχι πολύ εύκολα, θα τα καταφέρουμε καλά. Σάββατο, Τετάρτη, τα δύο ντέρμπι, τα λεγόμενα με Παναχαϊκή και Άρη. Θεωρείς ότι μπορεί αυτά να κλειδώσουν ως ένα βαθμό το στόχο αυτό? Νομίζω θα τον κλειδώσουν μόνο άμα είναι θετικά προς εμάς τα αποτελέσματα. Δηλαδή, άμα ξεκινήσουμε το Σάββατο κιόλας και με νίκη, νομίζω ότι μετά για εμάς το θέμα αυτό θα είναι πάρα πολύ εύκολο μετά να πούμε ότι κάπως κλείδωσε και η άνοδος για τον Όφη. Εννοείται, μετά έχουμε και τις Τετάρτες το μάτς που εκεί πάμε σε άλλο κομμάτι, σε ανταγωνιστικό. Παίζουμε ένα ντέρμπι το οποίο είναι οι δύο πρώτες ομάδες στη Football League, που εννοείται σε αυτό το παιχνίδι, εκτός ότι θέλουμε να έχουμε γεμάτο το γήπεδο, να πάρουμε και τη νίκη. Εσείς οι ποδοσφαιριστές την φετινή χρονιά υπήρχαν δυσκολίες στον Όφη, βιώσατε κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά η αγωνιστική παρουσία έμεινε σε ψηλό επίπεδο. Αυτό το δείχνουν και οι 10 συνεχόμενες νίκες που έχετε. Ναι, πράγματι, τα Χριστούγεννα φτάσαμε νομίζω στο 0 σε όλα τα επίπεδα. Είδαμε παίχτες να φεύγουν και καθημερινά. Νομίζω ότι το κλειδί εκείνη την περίοδο ήταν ότι είχαμε απανωτά παιχνίδια ανά τρεις μέρες. Κυριακή, Τετάρτη και δεν μας άφησε να μπούμε σε διαδικασίες και να σκεφτόμαστε τι γίνεται στο εξωαγωνιστικό. Ξεκινήσαμε με το μάτς του Κισαμικού, νομίζω, το 3-0 εδώ μέσα και που ήμασταν ήδη 11, 12, 13 άτομα να είμαστε τιμοπόλεμα. Και αυτό ήταν, νομίζω, το ξεκίνημα για αυτό που κάναμε μέχρι σήμερα. Ποδοσφαιριστές, τεχνικό τίμο, όλα τα στελέχη της ομάδας, έχετε πει πολλές φορές, όσο και αν ακούγεται κλισέ, ότι είστε μια οικογένεια. Αυτό τελικά σας κράτησε? Νομίζω μόνο αυτό μας κράτησε, το οικογενειακό κλίμα που είχαμε και μεταξύ μας τα παιδιά, αλλά και το τεχνικό team που είναι πάρα πολύ κοντά στην ομάδα. Ήταν όλο το κλειδί της επιτυχίας. Βλέπουμε ότι και σε κάθε αγώνα, αλλά δεν χρειάζεται να δώσω παραδείγματα, φαίνεται ότι υπάρχει οικογενειακό κλίμα στην ομάδα. Η παρουσία του Νίκου Παπαδόπουλου κάποια στιγμή ήταν και κάτι περισσότερο εκτός από προπονητής? Δεν ήταν, είναι ακόμα κάτι περισσότερο από σαν προπονητής, γιατί νομίζω ασχολείται με όλα τα κομμάτια. Είναι δίπλα μας σε ό,τι και να χρειαζόμαστε. Μιλάμε μαζί του καθημερινά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει άμεσα τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, έχει αγωνιστεί, εννοείται, και ξέρει τη θέση μας και νομίζω αυτό είναι και το πιο σημαντικό και σε ένα προπονητή, να ξέρει και να μπορεί να κατανοήσει την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή. Η επιστροφή του Όφη στην Super League όταν έρθει με το καλό, τι σηματοδοτεί για σένα? Για μένα είναι μια νέα πρόκληση για τον εαυτό μου, εννοείται ότι θα είναι κάτι σπουδαίο για τον Όφη, γιατί μετά από 3 χρόνια που αγωνίστηκε στη Γάμα και στη Β' Εθνική, έλειπε από τη Super League, ξεκάθαρα αυτά, φαίνεται κιόλας. Είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή ανταγωνίζεται τις μεγάλες ομάδες σε θέμα πληρότητα στο γήπεδο, σε κόσμο.
Έχει μια τεράστια ιστορία, μια βαριά φανέλα και ελπίζω η άνοδος να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχεις αγωνιστεί πολύ και στην πρώτη τάξη κατηγορία, έχεις εμπειρία. Πώς βλέπεις τις καταστάσεις που βιώνουμε σήμερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Εντάξει, γίνονται πράγματα πάρα πολλά καθημερινά. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρωτάθλημα Super League, έχει διακοπή, χωρίς να ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Εντάξει, τώρα αυτό το κομμάτι δεν μπορώ ούτε εγώ να το εξηγήσω, ότι κάποιος νομίζω ότι το βλέπει ο κόσμος, το βλέπουμε όλοι, τι γίνεται. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπουν όλα τα πράγματα σε μια σειρά και να υπάρχει μια ομαλότητα στο πρωτάθλημα της Super League. Έχεις φανταστεί το Βασίλη μετά το τέλος της καριέρας του ως παίκτης, είναι εντός ποδοσφαίρου? Νομίζω ότι δεν έχω αρχίσει να το σκέφτομαι ακόμα αυτό. Δόξα Θεώ, είμαι γερός, έχω χρόνια ακόμα. Και άμα έρθει αυτή τη στιγμή, αρχίζω να το σκέφτομαι πιο σοβαρά. Αυτή τη στιγμή κοιτάω μόνο να αγωνίζομαι. Μ' αρέσει αυτό που κάνω, το αγαπάω πάρα πολύ. Και ελπίζω να είμαι γερός και να παίξω χρόνια ακόμα. Φέτος η χρονιά, πέρα από ποδοσφαιρικά καλή για σένα, είναι και σε οικογενειακό επίπεδο με τον ερχομό του γιου σου, έτσι μια ξεχωριστή σεζόν. Ναι, πράγματι φέτος ήταν, είναι η χρονιά μου σε όλα τα επίπεδα, και προσωπικά και αγωνιστικά. Όπως είπες, ήρθε και ο γιος μου φέτος αυτή τη σεζόν. Εντάξει, είναι ένα φανταστικό συνέστημα. Όσο μπορώ τον απολαμβάνω με τα πεταχτά ταξίδια στη Λάρισα, γιατί εντάξει, η κατάσταση δεν ήταν ευνόητη για να τον έχω μαζί μου εδώ. Αλλά ελπίζω από τη νέα σεζόν, αφού πάνε όλα καλά, να είμαστε και οι τρεις μας κάτω. Κλείνοντας, θες να στείλεις ένα μήνυμα στο φίλαθλο κόσμο του ΟΦΗ? Εντάξει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο 12ος παίχτης που λένε στο γήπεδο. Μας έχει στηρίξει αφάνταστα. Το κάνει όλα τα χρόνια, όχι μόνο φέτος. Και με το επόμενο παιχνίδι που είναι και ο Άρης κιόλας, να το γεμίσει το γήπεδο, να του δώσουμε αυτή τη χαρά που θέλει, και το βλέπω ότι το θέλει πάρα πολύ, αυτή τη νίκη, και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την άνοδο της ομάδας Super League.